Αρκαδία 938. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Αρκαδία 938 τον πρόεδρο του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Νομού Αρκαδίας, τον κύριο Γιώργο Ασκούνη. Καλησπέρα, κύριε Ασκούνη. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Ασκούνη, πρόσφατα είχατε μία, ας πούμε, διένεξη οι συλλόγοι βέβαια όλης Ελλάδας με το Υπουργείο των Οικονομικών λόγω του χρόνου, της περίοδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το οποίο βέβαια, να πούμε, είχε πάρει μια παράταση. Ζητήσατε και άλλη παράταση το Σεπτέμβριο. Το Υπουργείο Οικονομικών σας είπε όχι. Και μάλιστα, όπως λέτε και εσείς στην ανακοίνωση που βγάλατε όλοι οι συλλογοί, όχι της Αρκαδίας μόνο, ουσιαστικά σας χαρακτήρισαν, κατά κάποιο τρόπο σας έθιξαν και σας χαρακτήρισαν ότι δεν δουλεύετε και ότι ήταν υπερεπαρκές στο χρονικό διάστημα. Εσείς βέβαια, όπως θα μας πείτε σε λίγο, γιατί το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, εμείς το ξέρουμε από τις ανακοινώσεις σας και από άλλους επαγγελματίες του χώρου, ότι τα τελευταία χρόνια με την πανδημία και λόγω όλων των μέτρων αυτών που υιοθετήθηκαν, περάσατε σχετικά δύσκολα, εννοούμε ως επαγγελματίας. Μπορείτε να μας πείτε λίγο παραπάνω τι ζητάτε ακριβώς και πού θεωρείτε ότι σας αδικεί η κυβέρνηση ή δεν σας μεταχειρίζετε δίκαια σε σχέση με άλλες οικονομικές, με άλλα επαγγέλματα. Ναι. Λοιπόν, για άλλη μια φορά. Από το στόμα μου ακούγονται παράπονα. Ναι. Θα χαρακτηριστώ στο τέλος ο Γκρινιάρης πρόεδρος, μάλλον. Ναι, αλλά... Αυτό δεν κάνει. Ο πρόεδρος εκπροσωπείται τα συμφέροντα του κλάδου σας και προφανώς έχετε κάποιες... Όπως είναι και αυτός ο σκοπός. Προφανώς. Και έχετε κάποια αιτήματα, αλλά και κάποια παράπονα, φαντάζομαι. Όπως όλοι βέβαια, οι πρόεδροι. Ναι. Τα παράπονα μας, όπως είχαμε γράψει και στο τελευταίο δελτίο τύπου... Δεν είναι ότι είμαστε πολέμοι, για να πω ακριβώς τι είχαμε γράψει, της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό που ζητάμε κάθε φορά είναι, αφού η κυβέρνηση, το κράτος, η πολιτεία θέλει μέχρι 30 Ιουνίου του κάθε έτους να έχουν γίνει οι εκαθαρίσεις των δηλώσεων, θα πρέπει και με τη σειρά της να είναι έτοιμοι και αυτοί με τα χαρτιά τους. Έτσι ώστε εμείς να έχουμε το σωστό το περιθώριο να προχωρήσουμε στην υποβολή των δηλώσεων. Τώρα, όταν μέχρι και τον Μάιο, μάλλον μέχρι και μέχρι τον Ιούλιο, που δεν είχαν διευκρινιστεί ορισμένα θέματα και συγκεκριμένα για τις επιστρεπτές, δηλαδή τον χειρισμό των επιστρεπτέων που έλαβαν οι επιχειρήσεις, πώς θα τα χειριστούμε εμείς λογιστικά δηλαδή, αυτό... Βγήκε η απόφαση τον Ιούλιο. Mm-hmm. Επομένως, όταν ο αρχικός νόμος λέει 36 λήγουν οι δηλώσεις πριν από κάθε παράταση, και 7 Ιουλίου, ας πούμε, δεν έχεις βγάλει ακόμα κάτι που αφορά το προηγούμενο. Λέτε το εξής απλό. Ότι ενώ σας είπαν ότι πρέπει μέχρι 36, όπως είπατε, κάθε έτος είναι αυτό, να έχει γίνει εκαθάριση, γιατί προφανώς θέλει τα έσοδα του κράτος. Πολύ σωστά κάνει, ναι. Την ίδια στιγμή δεν σας είχε δώσει, δεν σας είχε πει τι θα ισχύει σχετικά με τις επιστρεπτές προκαταβολές που αφορούσε ένα μέρος των επιχειρηματιών. Που είναι περισσότερο. Το μεγαλύτερο κομμάτι. Το οποίο είναι και πολύ σημαντικό για τα έσοδα, έτσι, αν μιλάμε για επιχειρηματίες. Και εκεί και οι λογιστές, βέβαια, είναι πολύ πιο σημαντική λειτουργία τους στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, έτσι. Κοίτα, ο λογιστής πρέπει να το καταλάβει και το κράτος και ο επιχειρηματίας, ότι είναι ο μεσάζοντας, έτσι, για το κράτος. Ναι. Για τα έσοδα του, όπως αναφέραμε. Κατά κάποιο τρόπο, προσφέρει μια υπηρεσία στο κράτος, θα μπορούσα να πούμε. Μέσω αυτού. Επίσης. Πρέπει και ο επιχειρηματίας να δει σοβαρά να βλέπει σοβαρά πλέον την επιχείρησή του, να συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα δηλαδή, γιατί δεν είναι απλά πλέον τα πράγματα. Έχει μπει ένα καινούριο σύστημα τώρα στη λογιστική, τα My Data, που θα το έχετε ακούσει, θεωρώ, τα ηλεκτρονικά βιβλία, το οποίο δεν είναι ένα εύκολο πράγμα. Είναι ένας τρόπος ελέγχου πλέον των επιχειρήσεων πιο εύκολος. Mm-hmm. Για το κράτος. Και καλό είναι και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες να το δουν λίγο σοβαρά και αυτό. Δεν είναι απλά πλέον τα πράγματα. Καλά, αυτό νομίζω από κανένα σημείο και μετά θα γίνει υποχρεωτικό. Είναι ήδη υποχρεωτικό, δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Είναι ακόμα. Ήδη υποχρεωτικό, είναι αναλόγως περιπτώσεις. Υπάρχει μία... Καθυστέρηση. Ανοχή. Σωστά. Mm. Όσο θέμα. Όπως και γίνει και με τα POS, έτσι, κάτι τέτοιο. Ναι. Και τα πρόστιμα.
Θεωρώ, είχαν πει ότι από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ενεργοποιηθούν τα πρόστιμα. Προσωπική μου άποψη ότι δεν πρόκειται να ενεργοποιηθούν τα πρόστιμα και πολύ περισσότερο δικιά μας άποψη αυτή. Ότι επειδή έχουμε και προεκλογική χρονιά, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουν πρόστιμα φέτος. Όχι, όχι. Και του χρόνου, μη σου πω το θέμα. Του χρόνου, να δούμε που θα είμαστε του χρόνου. Να σου πω κι εγώ τι θα γίνει του χρόνου. Αλλά πολύ πιθανό είναι και αυτό, γιατί είμαστε και σε τέτοια οικονομική κατάσταση τώρα. Παρότι, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, και φαντάζομαι ακούσατε αγαπητοί ακροατές, γιατί ο Αρκαδιάνε 38 το μεταδίδει αποκλειστικά το Real, ότι μια χαρά πάνε τα νούμερα. Δεν είπε κάτι για εσάς. Νομίζω ότι είπες νούμερα και νόησες σε εμάς. Όχι, όχι, όχι. Τα νούμερα της οικονομίας πάνε μια χαρά. Η ανάπτυξη ήταν 7, το τελευταίο εξάμηνο ήταν. Το τελευταίο τρίμηνο, συγγνώμη, ήταν 7, πάνω από το μείον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και οπότε θα δώσουμε. Οπότε σας περιμένει τώρα και άλλο λούκι σε εισαγωγικά για καλό σκοπό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης το Σάββατο στη ΔΕΘ άφησε να εννοηθεί ότι πάει με βαλίτσες μέτρων. Τώρα τα μέτρα θα είναι 300 ευρώ από αυτό, 200 ευρώ εκεί, επιδότηση εκεί και αυτά σε πολλά μάλλον. Εμπλέκεστε κι εσείς, γιατί πολλοί κόσμος, όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, δεν μπορεί ούτε να τα παρακολουθήσει, δεν ξέρει καν αν τα δικαιούται. Οπότε κάποιοι καταλήγουν σε εσάς. Αν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και με την τεχνολογία, έτσι. Η λεγόμενη επιδοματική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, η οποία τώρα μεταφέρεται στο λογιστή. Καλός ή κακός, είναι μεγάλο θέμα τώρα αυτό. Έχει πέσει και αυτό στη δουλειά του λογιστή. Ναι. Είτε ο άλλος δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, στις γνώσεις του, που πλέον έχουμε... Προσωπικά λέω ότι η ηλεκτρονικά αναλφάβητη είναι ελάχιστη τώρα, θεωρώ. Δεν λέω κάποιος μέχρι από κάποια ηλικία και μετά, αλλά όχι, και αυτό θεωρώ ότι έχει κάποια βοήθεια. Πλέον έχει και κάποια εξοικείωση, γιατί η πανδημία σε αυτό τουλάχιστον βοήθησε αντικειμενικά, δηλαδή για εκ των πραγμάτων. Αλλά γι' αυτό είχατε βγάλει και μια ανακοίνωση, θυμάμαι, την περίοδο, ας πούμε, που ήταν το Tourism for All, το Voucher και αυτά, που είπατε δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με αυτά. Ναι. Το βγάλατε για να μην, ακριβώς για να μην έρχονται και να σας ζητάνε να τα βρει. Κοίτα Γιώργο, δυστυχώς τυχαίνουν όλα την περίοδο των δηλώσεων. Δηλαδή ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, ο φετινός, που ήταν τα Power Pass, τα καύσιμα, το τουρισμός, οι μηνιαίες δηλωτικές υποχρεώσεις και όλα αυτά πέσαν μαζί με τις δηλώσεις. Και το άσχημο είναι ότι υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί. Σου λέει ο άλλος μέχρι τέλος Ιουνίου να έχεις στείλει το Power Pass για να πάει. Γιατί ρε φίλε μέχρι τέλος Ιουνίου? Γιατί προφανώς πρέπει και αυτοί που το κάνουν από την πλευρά του δημοσίου να έχουν έναν χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο, γιατί μετά προϋπολογισμό. Και... Ναι, μπορεί να προκύψει κάτι άλλο μετά. Ρε φιλαράκο, εντάξει, προϋπολογισμός, τι μηνιαίο κάνουν, δηλαδή, ή τριμηνιαίο. Άλλωστε αναμορφώσεις προϋπολογισμού γίνονται. Έτσι, μπράβο, γίνονται όποτε θέλεις. Γνωστό αυτό και στην τοπική αυτοδιοίκηση παντού γίνεται αναμορφώσεις προϋπολογισμού. Αλλά προφανώς πρέπει, αυτοί θέλουν να ακολουθούν ένα μπούσουλα. Δηλαδή, κάναμε αυτό μέχρι τότε, κάποιες φορές δίνουν και παράταση βέβαια. Έτσι. Ναι. Μετά κάνουμε όπως το 19 ο κύριος Σταϊκούρας που μας έδωσε μία μέρα. Ναι, ναι. Όχι, λέω και για αυτά. Μετά κάνουμε ένα καινούριο για να μεγαλώσουμε τον κόσμο, να διευρύνουμε το στόχο. Την ομάδα στόχο. Okay. Οπότε γι' αυτό έχουμε Fuel Pass 1, μετά Fuel Pass 2. Τώρα με το Food Pass θα έχουμε 1, 2, 3, δεν ξέρω πόσα θα έχουμε. Όντως αυτά δυσκολεύουν εσάς. Δυσκολεύουν και τον κόσμο, ο οποίος είτε. Αλλά ρε Γιώργο, εδώ έχουμε την εξής ευρεσιτεχνία στην Ελλάδα, γιατί δεν γίνεται πουθενά στην Ευρώπη αυτό. Γι' αυτό το λέω. Ενώ υποτίθεται θέλει να διευκολύνει και καλά κάνει η κυβέρνηση ηλεκτρονικά τους πολίτες όσον αφορά τις τιμές του ρεύματος, λέει το energycost.gr, μπορείτε να μπείτε και να συγκρίνετε κάθε μήνα πόσο είναι το ρεύμα σε κάθε πάροχο και να αλλάξει. Είναι δυνατόν να αλλάξει κάθε μήνα? Και μια κοινωνία, μάλιστα, η οποία μέχρι πρώτη νοσημή ήξερε μόνο τη ΔΕΗ, δηλαδή, και ξέρεις πως είναι η νοοτροπία εδώ. ΔΕΗ ΟΤΕ. Αυτά. Και τέλος πάντων η κινητή τηλεφωνία είχε ανταγωνισμό και εμπεδώθηκε. Τώρα είναι δυνατόν να αλλάζει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάποια ηλικία, όπως σου λέω. Δεν σου λέω μεγάλη. Ή ένας οικογενειάρχης να πηγαίνει κάθε μήνα να αλλάζει πάροχο ρεύματος επειδή είναι λίγο φτηνότερος ο ένας μετά. Δηλαδή δεν είναι τώρα αυτό σοβαρό. Με αυτή τη λογική όμως λειτουργούν και στα δικά σας, στη δική σας. Ναι. Το θέμα ξέρεις που χαλάει η συνταγή. Στο ότι ο λογιστής εργάζεται τσάμπα. Εννοείς ότι εργάζεται τζάμπα σε σχέση με αυτό που κάνει, αυτό που ζητάει το κράτος να κάνει. Ναι. Ναι. Και από τους πελάτες. Σηκώνει ο άλλος το τηλέφωνο. Είναι Κυριακή. Προσωπικά μου έτυχε αυτό. Προσωπικά. Ναι. Κυριακή πρωί, 10:30, δεν θα το ξεχάσω. Ήταν πελάτης μου για δήλωση.
Δεν είχε έρθει ακόμα να κάνει φορολογική δήλωση. Ήταν στην παραλία με μπύρα και θυμήθηκε ότι πρέπει να κάνει δήλωση και με πήρε με ένα τηλέφωνο. Είναι γνωστό ότι όταν είσαι στην παραλία με μπύρα, θυμάσαι ότι πρέπει να κάνει δήλωση. Ναι, έτσι πάει. Ρε φίλε. Καταρχάς, είναι πολύ. Είναι προσβλητικό αυτό που κάνεις. Δεύτερον, δεν έχει γκρεμιστεί ο τόπος όλος έτσι ώστε να πάρεις Κυριακή τον άνθρωπο κάποιον για δουλειά για να του το. Άστο ρε φίλε, τη Δευτέρα. Ναι, εννοείς ότι δεν είναι. Και παίρνει από εκεί, όχι τηλεφωνικός, να τα βρείτε. Πρέπει να πληρωθεί ο λογιστής. Τα λέω μα, αλλά είναι η αλήθεια. Εκεί χαλάει η συντάγη. Να διευκρινίσω λίγο για να το καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Εννοεί ο πρόεδρος εδώ, εννοεί τις επιπρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρει ένας λογιστής, γιατί θεωρούν κάποιοι, όπως γίνεται και με τους δικηγόρους ενίοτε. Φτιάξε μου κάτι παραπάνω κτλ. Και, και μετά θεωρούν ότι αυτό είναι μέσα στην αμοιβή για τη δήλωση ή ότι πρέπει να το παρέχεις εσύ δωρεάν. Σωστά. Το οποίο βέβαια εσύ το κάνεις ή δεν το κάνεις, ανάλογα τη σχέση θες να έχεις με τους πελάτες σου. Δεν είσαι κατοχυρωμένος όμως πουθενά σε αυτό. Δηλαδή, ναι. Θα σου πει όμως τώρα, γιατί πρέπει να κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου, mm-hmm. έτσι. Θα σου πει τώρα ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Mm-hmm. Κυλακάκης, ο οποίος είναι ο κακός της υπόθεσης, mm-hmm. γιατί είναι δεν δίνω. Mm-hmm. Ο κ. Σταϊκούρας λέει θα δώσω. Ο κ. Κυλακάκης έρχεται και λέει: όπα, δεν δίνουμε τόσα πολλά. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά. Θα σου πει: αυτό είναι ελεύθερη αγορά, φίλε. Δηλαδή, δεν θες να το κάνεις, μην το κάνεις, θα πάει στον άλλον. Θα σου πει, αν λειτουργεί η ελεύθερη αγορά έτσι. Ναι, εντάξει, σίγουρα, αλλά όταν, να πάμε και από την πλευρά των λογιστών, όταν βρισκόμαστε οι λογιστές και συζητάμε και γκρινιάζουμε και μου λένε, γιατί εγώ είναι φυσιολογικά να ακούω τις περισσότερες γκρινιές, έτσι. Προφανώς, δεν πληρωνόμαστε, δεν κάνουμε. Του έχει ζητήσει του. Τώρα απευθύνουμε στους λογιστές, έτσι. Ναι. Του έχει ζητήσει του πελάτη σου λέει, χρήματα. Ή ντρέπεσαι, ή φοβάσαι μη σου φύγει, ή θα του πεις, τι να του πω, 3 ευρώ, 5 ευρώ, ναι ρε φίλε, 3 ευρώ, 5 ευρώ. Έχεις πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρεις ένα γκούρι και να φύγεις. Και να του πεις, φίλε, ένα γκούρι είναι τώρα για 30 λεπτά, 40, 50, θα τα βρούμε. Σούπερ μάρκετ δεν το κάνεις αυτό, γιατί έχει το σύστημα και τα ελέγχει εκεί πέρα μπροστά. Κάπως έτσι είναι και αυτοί εμείς. Και εμείς. Μπακάλικο, ρε φίλε, τι να κάνουμε, έτσι είναι όμως. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Βέβαια, είναι και υπάρχει και ένα θέμα εδώ πολιτισμικό. Έτσι, γιατί αυτό δυστυχώς τώρα 3-5 ευρώ που λες και τέτοια, ναι. Δηλαδή μια απλή υπηρεσία κτλ. Ναι, δεν τα ζητάνε εδώ. Δηλαδή σου λέει θα τα δώσει, άμα θέλει, δεν θα τα δώσει. Δηλαδή το αφήνεται στον τρόπο που λειτουργεί ο πελάτης. Έχει περάσει στο μυαλό του πελάτη. Πέρσι, δεν θυμάμαι πότε ήταν, είχε έρθει μια κυρία με 20 σελίδες, συμβόλαιο. Αγορά σε κινητό. Μου λέει: μπορείς να το βγάλεις με αυτό το πια. Ναι. Τώρα αστειεύεσαι, σίγουρα. Όχι, μου λέει: δεν ήξερα και μου ήρθε στο μυαλό. Δεν ήξερες που να βγάλεις αυτό το πια. Ναι, πόσα βιβλιοπολία έχουμε, ρε παιδιά. Τι πάδι, κανένα. Ήρθε σε εμένα να τη βγάλω φωτοτυπίες. Το συμβόλαιό της. Ναι. Μην μπλέκουμε με τέτοια πράγματα. Αφήστε τους λογιστές να κάνουν. Η Αρκαδία έχει πάρα πολύ καλούς λογιστές. Γιώργο, και αλήθεια το λέω ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς λογιστές. Το ξέρουμε, νομίζω. Έμπειρους, ασχολούνται, γνώστες. Δείξτε τους εμπιστοσύνη, αλλά αποζημιώστε τους κιόλας. Εντάξει, εδώ βέβαια σε αυτό το θέμα κυρίως απευθύνεσαι και στο κοινό. Έτσι, γιατί ναι. Το κοινό έχει μάθει κάπως έτσι. Αυτό είναι παραδοσιακό εθιμικό που λέμε. Και όντως σου έρχονται σε ένα. Να βγάλει μια άλλη φωτοτυπία. Θα μπορούσε, έχω δει παράδειγμα, έχω δει άνθρωπο να πηγαίνει σε φαρμακείο mm-hmm. να του βγάλουν φωτοτυπία, γιατί ήξερε τι φάρμακο πιο συγκεκριμένα γυναίκα που ήταν και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι η δουλειά του φαρμακείου αυτή. Αλλά αυτό είναι και λίγο αστείο βέβαια. Τώρα ας επανέλθουμε γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ας επανέλθουμε στα θέματά σας με το κράτος και τι θα θέλατε να κάνει για να είσαστε πιο κατοχυρωμένοι πέρα από το να βγάζει εγκαίρωση εγκυκλίους, τις επεξηγηματικές εγκυκλίους. Έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Θα θέλατε όμως, έχετε και κάποια άλλα αιτήματα, ας πούμε. Για την προστασία σας σε εισαγωγικά ως επάγγελμα εννοώ σε περίπτωση που έχουμε μια ας πούμε παρατεταμένη προβληματική λειτουργία της οικονομίας όσον αφορά τους κανόνες δηλαδή τώρα ας πούμε δεν ξέρουμε θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης ας πούμε με τις επιδοτήσεις και το ρεύμα δεν ξέρουμε. Καλά, τίποτα δεν ξέρουμε ακόμα. Αυτά αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Ναι, απλά άλλο ένα θέμα που ζητούν οι λογιστές και είναι σε κάθε δελτίο τύπου του κάθε συλλόγου, είναι ότι δεν έχει νομοθετηθεί ακόμα η ασθένεια του λογιστή. Σε περίπτωση που ασθενήσω εγώ, που ναι. απεβιώσω, ή μια γυναίκα που μείνει
έγκυος. Δεν υπάρχει κάποιο νομοθετία. Δηλαδή οι πελάτες μου. Δεν, προστατε, δεν υπάρχει προστασία. Ναι. Οι πελάτες μου θα τραβάνε τα μαλλιά τους δηλαδή, σε κάποιο τέτοιο. Κατάλαβα. Λοιπόν, θέλ... ναι, ναι, δηλαδή μια πρόβλεψη, όπως υπάρχει για, πολλά, για όλα τα επαγγέλματα, ναι, υποτίθεται. Ναι. Σε περίπτωση ασθένειας και τα λοιπά ή ναι, εγκυμοσύνης. Δηλαδή απουσίας από την εργασία. Έτσι. Ότι μπορεί, αναφέρανε, ότι μπορεί η γυναίκα να. Μπορεί να το κάνει, μπορεί να δουλέψει. Όχι, όχι. Α. Μπορεί να προγραμματίσει την εγκυμοσύνη. Α, να την προγραμματίσει. Ναι, ναι, μάλιστα, ναι, ναι. Έχουμε ακούσει, ναι, και τέτοια. Ακούμε κατά καιρούς πολλά. Ναι, αυτό το λένε και. Τον κύριο Σαϊκούρα, την κυρία, βέβαια, Στρατινάκη έχουμε ακούσει. Ναι, η αλήθεια είναι, βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι. Τον κύριο Τσακίρη. Ότι ο κύριο Τσακίρη, να σα θυμίσω, γενικό γραμματέα εργασιακών σχέσεων, που μα είχε πει τότε ότι οι επιχειρήσει πρέπει να πωλήσουν του λογιστέ. Και, τους, και συγκεκριμένα τους εσπατζίδες, να τις πω απλά, που φτιάχνουν τους φακέλους για τις, ναι, κάθε επιδοτήσεις. Να τους απολύσουν. Ναι, ναι, πρέπει να απολυθούμε. Γιατί... Για να τα κάνει ποιος, το κράτος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εδώ να πούμε ότι προφανώς ο κύριος Τσακίρης εννοούσε ότι πρέπει αυτά να τα κάνουν τράπεζες, πιθανώς. Δεν ξέρω. Αν μιλάμε για το ΕΣΠΑ. Πριν που μίλαγε ο κύριος Σαϊκούρας στο Real και έλεγε για την οικονομία και αυτά, από κάπου δημιουργούνται όμως αυτά. Θεωρώ ότι δημιουργούνται από τους λογιστές, νομίζω. Ναι, ναι, βάζουν ένα. Εκτός... Ναι, η αλήθεια είναι ότι ένα κομμάτι, επειδή το έθιξες το λέω, mm-hmm, ένα κομμάτι του ΕΣΠΑ του τελευταίου αυτού που είναι ακόμα, mm-hmm, που έχει ολοκληρωθεί, όχι το επόμενο, έτσι, έχει δοθεί στις τράπεζες με τη λογική ότι οι τράπεζες θα προσφέρουν, mm-hmm, δωρεάν, mm-hmm, τους φακέλους. Θα φτιάχνουν τους φακέλους, αλλά, mm-hmm, ναι, αλλά βέβαια το, εδώ το catch που λέμε, δηλαδή το διακύβευμα ήταν ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονται μέσω των τραπεζών. Mm. Αυτόν που θα φτιάχνανε το φάκελο. Γι' αυτό ουσιαστικά έγινε. Για να φτιαχτεί ο φάκελο θέλει κάποια στοιχεία οικονομικά. Προφανώς, προφανώς. Μα οι τράπεζες θα δίνανε έξω αυτά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί, να, μπορεί πάλι σε εσάς πίσω να γύρναγε, αλλά, ναι, να μην σας το είχαν επιχειρήσει και, ναι, να υπήρχε μεσάς ούτε τράπεζα. Κατάλαβες πώς το λέω. Ναι. Για να φτιαχτούν τα χαρτιά πρέπει να υπάρχει λογιστής. Πρέπει να υπάρχει. Αν δεν είναι υποχρεωτικό όμως. Δεν γίνεται. Οικονομικά στοιχεία, τι φάκελος είναι αυτός. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει κάποιο που να μην το γνωρίζω. Έτσι, δεν... Το ίδιο λένε και οι δικηγόροι για άλλα θέματα που τους έχει βγάλει πλέον από το παιχνίδι. Το υποχρεωτικό, έτσι. Ναι. Τους έδωσε κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι. Εσάς είπε να απολυθείτε λοιπόν από τις επιχειρήσεις, αλλά δεν σας είπε κάτι άλλο. Κάτι αντιστασμιστικό που θα πάρετε. Ας πούμε να είναι υποχρεωτική παρουσία λογιστή σε κάτι άλλο. Όχι. Δεν σας είπε κάτι. Εντάξει, όχι. Μετά το γυρνάνε πάντα μια ζωή στο ότι ή δεν εννοούσε αυτό ή δεν καταλάβατε καλά ή όπως ο συγκεκριμένος δάξει για... να πει συγγνώμη. Ναι. Αλλά... Στο λέω γιατί όταν είχαμε την πρώτη φάση του μνημονίου, mm-hmm, και είχαμε μειώσει εισόδων σε όλα τα, και ειδικά στα ελεύθερα επαγγέλματα, mm-hmm, ένα από τα ελεύθερα επαγγέλματα, δεν χρειάζεται να το αναφέρω ποιο είναι, αλλά είναι αυτοί οι άνθρωποι που φτιάχνουν κάτι σε κτίριο style. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό επειδή έχει εκπροσώπηση πολύ σημαντική εκεί που πρέπει, mm-hmm, πήρανε το περίφημο ενεργειακό πιστοποιητικό των κτιρίων. Και τότε θυμάμαι ο δικός μου σύλλογος αποφύτων, mm-hmm, τη επικοινωνία, λέμε να φτιάξουμε και επικοινωνιακό πιστοποιητικό κτίριο. Και λένε, για πλάκα μας το λέτε, τι πάει να πει αυτό. Αν το κτίριο επικοινωνιακά συνάδει, ξέρω εγώ, στην καλύτερη προώθηση της πόλης. Λέμε, όπως δίνεται αυτό στους μηχανικούς, ας πάρουμε και εμείς αυτό. Γιατί, αν μη τι άλλο, είναι τα επαγγέλματα που είναι κυρίως στον ελεύθερο τομέα και στην ελεύθερη οικονομία και φύγονται όταν έχουμε, ναι, κρίσεις. Αυτό. Βέβαια, εμείς κάναμε πλάκα τότε ως δημοσιογράφοι, έτσι. Προφανώς. Κάτι ψηλά μας δίνουν. Αλλά εντάξει, δεν είναι καμία σχέση. Το θέμα, Γιώργο, είναι ότι η δυσλειτουργία των συστημάτων μεταφέρονται σε εμάς. Ναι. Η γκρίνια. Και, ναι, η γκρίνια. Δηλαδή, και όταν δίνουν παράταση, το βαπτίζουν ότι δώσαμε παράταση. Όχι, φιλαράκο, δεν έχεις δώσει παράταση. Καταρχάς την έχω ζητήσει εγώ την παράταση. Δεύτερον, δεν ήταν το σύστημά σου το έτοιμο το δικό σου και δίνεις και παράταση. Να δώσεις παράταση, ναι. Μην το μεταφράζεις διαφορετικά. Οι αλήθειες είναι αυτές. Μην το πουλάς διαφορετικά. Ναι, ναι, ναι. Να αφήνετε τους χρήστες να σας συμβουλεύουν. Οι χρήστες είναι λογιστές, ξέρουν δύο πράγματα περισσότερο από εσάς. Να ακούτε τους χρήστες, αυτό ζητάμε. Και ο κ. Σαϊκούρας είπε ότι δεσμεύτηκε μετά τη ΔΕΘ θα βρεθεί για συζήτηση. Δεν είπε ότι θα μας κάνει αυτά. Θα δεχτεί τη συζήτηση, τη συνάντηση μάλλον, ναι, με τα θέματα που αναφέραμε μερικά, ναι, 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 πριν. Θα συζητήσει τα αιτήματα, ναι, ναι. Αλλά μην αλλάζουμε τα πράγματα. Όπως είναι, δεν είναι έτοιμο το σύστημά σου, καθυστερείς, γι' αυτό δίνεται η παράταση. Φωνάζουν οι λογιστές, ξέρουν πώς να χειρίζονται τις πλατφόρμες, ακούστε μας, για να μην υπάρχουν ούτε γκρίνιες, ούτε αναγούλες, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Και να
και ο κόσμος εξυπηρετείται πιο γρήγορα. Σαφές, σαφές. Λοιπόν, εδώ ο πρόεδρος ζητάει να μην βαφτίζει η εκάστοτε κυβέρνηση το ψάρι κρέας και να λέει ότι εμείς το κάνουμε για να σας βοηθήσουμε, αλλά στην πραγματικότητα να το κάνει γιατί η ίδια δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον πρόεδρο. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή που θα έχουμε και άλλα θέματα και εφόσον γίνει και η περίφημη συζήτηση με τον. Ακόμα μια συζήτηση με τον Υπουργό Οικονομικών, να δούμε μήπως ικανοποιήσει κάποιο αίτημα. Ποτέ δεν ξέρεις σε αυτή τη χώρα τι γίνεται. Αρκαδία 938.